πολύ διαφορετική από αυτό που μπορεί να έχετε μάθει, εξαιρετικά χρήσιμη. Του έχουμε εδώ για να μα την συστήσουν και σαν ιδέα και σαν project. Είναι και αδέρφια μάλιστα μεταξύ του. Η κυρία Μαριλίνα και ο κύριο Αντώνη Σκαρπέτα είναι κοντά μου. Του βλέπετε εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Γιατί έχετε δημιουργήσει μια μετακινούμενη, ένα μετακινούμενο κομωτήριο υπηρεσία καλοπισμού λοιπόν για του τετράποδου φίλου μα. Θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Να ξεκινήσω με την κυρία τη Παρέα. Όπω ήρθατε, να ξεκινήσω <γι> με σας. την κυρία Μαριλά Σκαρπέτα. Χαίρετε. Να μα εξηγήσετε λοιπόν τι ακριβώ είναι το Bubble Van. Είναι μια κινητή μονάδα περιποίηση ζώνη συντροφιά. Ερχόμαστε κάτω από το σπίτι σα, μα κατεβάζει το σκυλάκι σα και κάνουμε ό,τι ζητήσει ο καθένα. Κούρεμα, πλήσιμο, οτιδήποτε. Άρα τα πάντα, όλε οι υπηρεσίε που θα βρίσκαμε σε ένα σταθερό σαλόνι ομορφιά. Και μάλιστα μπορεί να είναι κοντά στο γραφείο μα στο σπίτι μα όπου βολεύει για να σα δώσουμε το σκυλάκι μα. Ναι, ναι, ακριβώ έτσι. Πολύ ωραία. Κύριε Σκαρπέτα, επειδή τώρα θα τα πούμε, εσείς είστε και μουσικό ταυτόχρονα και αυτό δεν ναι, φαίνεται β賽ους. και πάρα πολύ συμβατό, ενώ η Μαριλίνα είχε και παρελθόν επιχειρηματικό. Πώ έγινε και μπήκατε σε αυτή την ιστορία, Είναι πολύ συγκινητικό όταν μεταξύ ό,τι έχετε φτιάξει ήδη μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, έτσι. Ναι, ευχαριστούμε καταρχά για την πρόσκληση. Μουσική τώρα. Αυτή η ιδέα, βασικά θέλαμε με τη Μαριλίνα να κάνουμε κάτι κοινό, ε, να ανοίξουμε κάτι δικό μα. Ε, και η αγάπη μας για τα ζώα και ειδικά για τα σκυλιά ε, μα οδήγησε στο να σκεφτούμε αυτή την ιδέα την οποία ε, τη δανειστήκαμε από το εξωτερικό. Ναι. <laughs> Δεν πειράζει, όλα από εκεί έρχονται. Σημασία έχει να βρεθεί κάποιο να το φέρει στα μέτρα μα στην Ελλάδα και να το φέρει και στη χώρα μα. Εσεί ναι. ήταν αυτή, πολύ ωραία. Ε, με αποτέλεσμα, επειδή και οι δύο είχαμε σκύλο και οι δύο φροντίζαμε από μικρή τα ζώα, τα σκυλιά, τι γάτε, τα πάντα. Όλα τα ζώα. Η Μαριλίνα μάζευε ότι ζώο έβρισκε στο σπίτι <laughs> μα από μικρή αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για αυτά, ε, να συνεργαστούμε και με κάποιες φιλοζωικές, ούτως ώστε να προσφέρουμε και αφιλοκερδώς κάποια πράγματα για τους μικρούς Ωραία. μας φίλους. Και από ό,τι φαίνεται είναι κάτι το οποίο, καταρχάς θα πω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ λίγες μέρες, έτσι, αλλά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σα εντοπίσαμε και θέλαμε έτσι να το επικοινωνήσουμε. Να πούμε όμω με την Μαριλίνα Σκαρπέτα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, πραγματικά και τον κόσμο που ενδιαφέρεται, τι υπηρεσίε μπορείτε να προσφέρετε. Είπαμε έτσι τα βασικά, mm -hmm. αλλά όταν τα πάντα, δηλαδή κουρέματα, αρουσίματα, πλησίματα. Και πότε πρέπει να κλείσει κάποιο ραντεβού, πόσο σύντομα μπορεί να είστε κοντά του. Ε, αυτό εξαρτάται λίγο και από το φόρτο εργασία. Μπορεί να είναι και την επόμενη μέρα, μπορεί να είναι και μετά από μία εβδομάδα. Γενικά προσπαθούμε να δουλεύουμε όσο περισσότερο γίνεται ώστε να εξυπηρετούμε και τον άλλον πολύ άμεσα. Ναι. Παρέχουμε όλε τι υπηρεσίε που έχει ένα κανονικό σαλούν, pet grooming, κούρεμα, πλήσιμο, χτένισμα, ξεκόμπιασμα, νυχάκια, αυτάκια, ποδαράκια. Ό, αυτά ότι τα, πάντα, τα πάντα, δηλαδή, τα πάντα, Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι, Κυρία ναι, ναι. να ρωτήσω τώρα, πώ είναι να δουλεύουν δύο αδέρφια μαζί, πολλέ φορέ έχουμε ακούσει, είναι δύσκολο ο συγχρονισμό, είναι δύσκολο μέσα σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Εσεί οι δύο πώ τα πάτε μεταξύ σα. Ε, μπορεί να να <laughs> <Υπάρχουμε laughs> ε, Είμαστε πάλι αγαπημένοι. Υπέρα. Γενικά, με τη Μαριλίνα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Πάντα θέλαμε να δουλεύουμε μαζί. Ε, οπότε, αυτό από ό,τι δείχνει μέχρι στιγμή πάει καλά. Υπέρα. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε μαζί πάνω σε αυτό το κομμάτι αυτή τη ιδέα εδώ και κανένα χρόνο περίπου. Οπότε, φαντάζεστε δεν είναι μόνο αυτή η εβδομάδα που είμαστε ανοιχτά. <laughs> Σαν επιχείρηση, όλο και το και διαδικαστικό και κομμάτι. Και αρέσει γιατί με πήγατε εκεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, από την στιγμή που συλλάβατε την ιδέα μέχρι την ώρα που πήρατε το βαν και μπορείτε να εξυπηρετήσετε κατοικίδια, πόσο χρόνο πέρασε ένα χρόνο περίπου. Πέρασε ένα χρόνο ναι, για όλα τα διαδικαστικά, γιατί όλα στην Ελλάδα πλέον είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει βοήθεια για νέε ιδέε, νέε επιχειρήσει, για νέου ανθρώπου. Αλλά εμεί είπαμε ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα. Θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε την ιδέα μας πράξη και τα καταφέραμε. <laughs> και μία ερώτηση, την οποία δεν μπορώ να σα κάνω. Όταν είπατε ότι θα κάνουμε κάτι παράλληλα, ο Αντώνη ο Σκαρπέτα, κάτι άλλο επιχειρηματικό, η Μαριλίνα η Σκαρπέτα. Και είπατε στου γονεί σα, στου φίλου σα, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ποια ήταν η πρώτη ανταπόκριση, Υπήρχε κάποιο που πήγε να σα αποθαρρύνει και κυριολεκτικά το αγνοήσατε και προχωρήσατε, ή υπήρξε έτσι αισιοδοξία από την αρχή για το εγχείρημά σα. Κοιτάξτε να δείτε, ε, αυτοί που μα αποθάριναν είναι πάρα πολύ λίγοι. Και κυρίω είναι άνθρωποι πιο μεγάλη ηλικία ενδεχομένω που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ανάγκε που έχει ένα ζώο πλέον, ένα ζώο συντροφιά. Οι οποίε είναι πάρα πολλέ. Δεν είναι ότι έχουμε ένα σκύλο, απλά τον ταζουμε και αυτό είναι όλο. Είναι η υγιεινή του ζώου, είναι η διατροφή του ζώου, είναι πάρα πολλά. Το σκυλί πλέον είναι σαν παιδί. Πραγματικά. Ε, οπότε... Και εσεί νομίζω ότι αυτοχαρακτηρίζεστε ούτω ή άλλω, δηλαδή το intro στη σελίδα σα, ότι είμαστε γονεί οι <laughs> ίδιοι τέτοιων παιδιών που χρειάζονται περιποίηση και νομίζω ότι είναι πολύ γλυκό. Πολλοί Έτσι. κόσμος ταυτίζεται. Ε, και μία ακόμα ερώτηση, πώς την κάνατε την... Ε, την επιχείρηση έγινε, το τρέξατε όλο, όλο μόνοι σα. πήγατε ενδεχομένω σε κάποιο incubator, startups, πώς έγινε η ιστορία. Όχι, όχι, τα κάναμε όλα μόνοι μα. Ε, προσπαθήσαμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μα για να μειώσουμε όσο το δυνατόν και το κόστος και το... Ε, δεν υπάρχει και μεγάλο budget πλέον, ξέρετε. Έτσι είναι, ε, βέβαια. Οπότε... Και γι' αυτό είναι ακόμη πιο αξιέπαινο όταν καταφέρνει να γίνει μια προσπάθεια πράξη. Τα κάναμε όλα με αγάπη και ό,τι κάνουμε από εδώ και πέρα είναι με αγάπη. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το κλειδί τη επιτυχία. Εγγυημένα πια όλοι Έτσι. όσοι έχουν κάνει μια ξεχωριστή ενέργεια, μια ξεχωριστή επιχείρηση, έχουν την αγάπη σε πρώτο πλάνο για αυτό που κάνουν. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μα, η Μαριλά και ο Αντώνη Σκαρπέτα. Το Bubble Band λοιπόν μπορεί να είναι στην πόρτα σα για τα σκυλάκια σα και να σα να κάνετε πιο όμορφα το έχουν ανάγκη.